να στηρίξει τα 23 αεροδρόμια που παραμένουν υπό τη σκέπη του Δημοσίου. Ζητούν από την κυβέρνηση με ερώτησή τους προς τους υπουργούς υποδομών και μεταφορών 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νομικός χαρακτηρισμός της πανδημίας από τα συναρμόδια υπουργεία, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το πλαίσιο με βάση το οποίο θα προχωρήσει η όποια ενίσχυση. Υπάρχουν προβλήματα από την επίδραση των μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα οποία επηρεάζουν την κίνηση των αεροδρομίων, επηρεάζουν κατ' επέκταση τις αεροπορικές εταιρείες, επηρεάζουν συνολικά όλο αυτό το κομμάτι που δραστηριοποιείται και κινείται σε αυτόν τον χώρο. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα υπό τον έλεγχο της Fraport, τα αεροδρόμια της χώρας, έχουν ζητήσει να καταστούν εκτάκτου ανάγκες λόγω των συνθηκών του κορονοϊού. Αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε απαραίτητο, να ληφθούν οι απαραίτητες μέρημνες και τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου. Όπως τονίζουν οι βουλευτές για τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα ώστε να στηριχθεί η λειτουργία του, μιας και από αυτό εξαρτάται άμεσα η επιτυχής χρηματοδότηση και επένδυση του νέου αερολιμένα στο Καστέλι. Πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των κρατικών αεροδρομίων και αυτών που υπάρχουν ήδη στα χέρια του δημοσίου, μεταξύ αυτών με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και αυτών που είναι υποκατασκευή, όπως είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου. Λοιπόν, θεωρούμε σημαντικό αφενός την έρευνη λειτουργία και την ενίσχυση την οικονομική που το ίδιο άλλο το αεροδρόμιο την παρέχει όλα αυτά τα χρόνια προς την ελληνική πολιτεία. Το μεγάλο ποσό από το Ηρακλειώσιμο χρησιμοποιείται για την κατασκευή, για την χρηματοδότηση του αεροδρόμιου στο Καστέλι. Υπάρχουν και δεσμεύσεις της πολιτείας προς τους κατοίκους της περιοχής που και αυτά πρέπει να κατοχυρωθούν. Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται μάλιστα πως ήδη υπάρχει σχετική επιστολή γνωστοποίησης γεγονότος ανωτέρας βίας από την εταιρεία κατασκευής του νέου αεροδρομίου, στην οποία επισημαίνεται πιθανή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Και πρέπει να αποκοπεί και η χρηματοδότηση της κατασκευής του αεροδρομίου Καστελίου από τους πόρους του Καζαντζάκη. Είναι ένα δημόσιο έργο το αεροδρόμιο Καστελίου. Έχει δυνατότητα η κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει με τους πόρους που διαθέτει στο ταμείο.